Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα νέα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Θρήνω στην Πάτρα από τον απροσδόκητο χαμό του 24χρονου Σπύρου Θωμά που υπηρετούσε στην Προεδρική Φρουρά. Το παλικάρι ένιωσε αδιαθεσία, μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το τελευταίο αντίο θα πούν συγγενείς και φίλοι αύριο στις 3 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, στην Ελένη Παρασκευοπούλου. Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα, Εφή, κυρίες και κύριοι. Από τον περασμένο Οκτώβριο, ο 24χρονος υπηρετούσε στην Προεδρική Φρουρά, όπως είπες και εσύ. Χθες αισθάνθηκε αδιαθεσία, μεταφέρθηκε άμεσα στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο που και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να πούμε ότι ο ευνίδιος θάνατος του 24χρονου ρευνάται από το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Ο πατέρας του, περιφερειακός διευθυντής ασφαλιστικής εταιρείας, και η μητέρα του, συνταξιούχος τράπεζας από τα Θωμαίκα. Ήταν αθλητής σε ομάδα μπάσκετ, σε ομάδες μπάσκετ, είχε περάσει από την Παναχαϊκή αλλά και από τον Προμηθέα. Έχουμε να πούμε την ανακοίνωση αρχικά από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στα συλληπιτήρια. Τηλεφώνησε και στον πατέρα του 24χρονου, ενώ και την Πέμπτη, όπως ενημερωθήκαμε, ήταν σε διαρκή επικοινωνία και μάθαινε κάθε λεπτό τι ακριβώς συνέβαινε. Έχουμε ανακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο, εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήρια του προς τους οικείους του 24χρονου. Τέλος να πούμε ότι έχουμε ανακοινώσει και από τον Προμηθέα, μια ομάδα από την οποία πέρασε ο 24χρονος. Σοκαρισμένη η οικογένεια του Προμηθέα, κυρίες και κύριοι. Και όπως και όλη η Πάτρα, καθώς οι γονείς είναι γνωστοί στην Πάτρα, Ελένη. Ναι, είναι γνωστή, αλλά και ο 24χρονος, μιλούν όλοι για ένα παιδί με εξαιρετικό ήθος. Τον θυμούνται όλοι με πάρα πολύ αγάπη, με τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του. Ένα πραγματικά ξεχωριστό παιδί. Να σας πω μόνο ότι τα λόγια μοιάζουν φλίερα για να περιγράψει κάποιος τον 24χρονο, όπως λέει και η ανακοίνωση του Προμηθέα. Ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Αύριο Σάββατο, όπως είπες και εσύ, Εφή, θα γίνει η κηδεία του 24χρονου στις 3 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου Πατρών. Ελένη, να σε ευχαριστήσω και να απευθύνουμε και εμείς τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του 24χρονου Σπύρου. Πάμε να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Το Σαββατοκύριακο του ψύχους έρχεται στην Δυτική Ελλάδα, με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή. Έντονη βροχόπτωση, ισχυρή άνεμη, πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στα ορεινά θα συνδέτουν το σκηνικό μέχρι και τη Δευτέρα. Το έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έφτασε στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη, ώστε να συντονιστούν οι υπηρεσίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα σε επίπεδο νομού. Με σκοπό τον συντονισμό δυνάμεων έναψη κακοκαιρίας, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, παρουσία του Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, της Πολιτικής Προστασίας και του Προϊσταμένου Έργων. Υπάρχει μια ετοιμότητα όλων των μηχανημάτων, του προσωπικού, των μέσων που πιθανόν να χρειαστούν σε έκτακτες ανάγκες. Συγκεκριμένα, όταν έχουμε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, βρισκόμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα. Χειριστές, μηχανήματα, εξειδικευμένα μηχανήματα, εκχιονιστικά, grader, bulldozers, με τους χειριστές είναι η Πατμόν. Αλάτι υπάρχει στα εργοτάξια, ήδη έχει γίνει προμήθεια στην αρχή της περίοδου, υπάρχει μεγάλη επάρκεια και διανομή κάνουμε σε δήμους όταν χρειάζονται. Άρα λοιπόν, με το πρώτο μήνυμα από τις αστυνομικές υπηρεσίες ότι υπάρχει δυσκέρεια κυκλοφορίας και πτώση χιονιού, ξεκινάμε για αποχιονισμό και αποπαγοποίηση οπουδήποτε υπάρχει. Τα καιρικά φαινόμενα θα είναι έντονα. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και άνεμοι συνθέτουν το σκηνικό στη Δυτική Ελλάδα. Στα ορεινά θα έχουμε χιονοπτώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει κατά 10 βαθμούς. Στην πόλη της Πάτρας τα φαινόμενα δεν θα είναι ιδιαίτερως έντονα. Θα είναι μια τυπική χειμερινή κατάσταση. Θα έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας από το μεσημέρι του Σαββάτου. Όχι ιδιαίτερα χαμηλή όσο φαινόταν στην αρχή. Δηλαδή η θερμοκρασία τελικά στις περισσότερες περιοχές θα είναι πάνω από το 0, ίσως ελάχιστα στο 0 και λίγο κάτω μόνο τις νυχτερινές ώρες, αν και αυτό είναι οριακό.
Φυσικά στα μεγάλα υψόμετρα θα έχουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Θα υπάρχει μια πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας την Τρίτη. Περιμένουμε και μια νέα πτώση η οποία θα διαρκέσει μόνο την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα έχουμε σημαντική άνοδο. Αυτά όσον αφορά στη θερμοκρασία. Τώρα θα έχουμε βροχοπτώσεις σε όλη τη Δυτική Ελλάδα από την Παρασκευή το απόγευμα, οι οποίες στο μεγαλύτερο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας σταματάνε το Σάββατο. Στην Πάτρα, επειδή είμαστε ακριβώς στο όριο, ενδέχεται να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις έως και την Κυριακή το απόγευμα. Τώρα, οι χιονοπτώσεις οι οποίες αναμενόντουσαν να είναι σημαντικές θα υπάρχουν στα ορεινά από το μεσημέρι του Σαββάτου. Θα κατεβούν την Κυριακή και σε λίγο χαμηλότερα υψόμετρα, αλλά δεν διαφαίνεται το πρόβλημα το οποίο είχαμε παρατηρήσει τις προηγούμενες ημέρες. Καταρχάς, έχουμε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Γενική Γραμματεία, αρχόμενο από Σάββατο, Κυριακή και λήξη τη Δευτέρα. Άρα λοιπόν ένα τριήμερο με πάρα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, πυκνές χιονοπτώσεις στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα παιδινά, συνοδευόμενα από τοπικές χαλαζοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας κατά 10 βαθμούς περίπου. Άρα λοιπόν θα έχουμε κρύο, χιονοπτώσεις, παγετό, θα τα έχουμε όλα τα χειμερινά φαινόμενα, τα οποία θα συνοδεύονται και από θυελώδεις βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους, εντάσσεως 7, 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Οι χαμηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν μέχρι και την Δευτέρα. Από Τρίτη ο καιρός θα είναι καλύτερος, όμως δεν θα θυμίζει τις ημέρες αυτής της εβδομάδας. Από Δευτέρα μειώνονται οι άνεμοι, αλλά θα έχουμε σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας από την επομένη Παρασκευή. Οπότε ουσιαστικά θα κάνουμε μια υπομονή με κρύο έτσι λίγο για μια εβδομάδα το πολύ ακόμα. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι όχι όσο το Σαββατοκύριακο, θα υπάρχει σταδιακή άνοδος. Είναι όμως θερμοκρασίες ακόμα χειμωνιάτικες, δεν θα είναι ξιάτικες όπως αυτές που ζήσαμε μια-δυο μέρες. Αλλά από μετά από αυτήν την εβδομάδα φαίνεται ότι έχουμε μια περίοδο πραγματικά ανοιξιάτικων θερμοκρασιών. Δεν φαίνεται τελικά, κυρίες και κύριοι, να πέφτει χιόνι στην Πάτρα, όμως τσουχτερό θα είναι το κρύο και από χθες έχει ξεκινήσει να λειτουργεί και πάλι το υπνοτήριο για τους αστέγους, την Ελένη Παρασκευοπούλου. Ελένη. Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, από χθες άνοιξε ο χώρος στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, το οποίο θα φιλοξενεί τους άστεγους μέχρι και την Δευτέρα. Να πούμε ότι ο χώρος θα ανοίγει κάθε βράδυ από τις 10 η ώρα, όπου μπορούν να μεταβαίνουν εκεί οι άστεγοι, μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί θα προσφέρεται εκεί, όπως είναι γνωστό, φαγητό αλλά και ζεστό μπάνιο. Μην με ρωτήσεις για τις υπόλοιπες ώρες. Είναι, και το πρωί είναι, θα κάνει κρύο, κάτι δεν έχω που εκφράζουμε κάθε φορά που αναφερόμαστε στην λειτουργία του υπνοτηρίου. Μια πορεία λοιπόν που εκφράζουμε πάντα, τις υπόλοιπες ώρες που πάνε οι άστεγοι, που βρίσκουν ζεστασιά. Τσουχτερό θα είναι το κρύο. Οι αρμόδιοι του υπνοτηρίου, οι αρμόδιοι του Δήμου δεν έχουν δώσει απάντηση. Δυστυχώς, ναι, είναι για ακόμη μια φορά, γιατί το υπνοτήριο χώρος ο συγκεκριμένος άνοιξε αρκετές φορές φέτος, γιατί διανύσαμε μεγάλα διαστήματα με πολύ κρύο, αλλά καμία φορά δεν είχαμε κι εμείς απάντηση στο ερώτημα πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι το πρωί που επίσης κάνει κρύο. Και να συνεχίσουμε, πρόστιμο τώρα 1.500 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα στους στεριακλείδες οδηγούς που καπνίζουν ενώ μεταφέρουν στο αυτοκίνητο ανήλικους έως 12 ετών. Η σχετική εγκύκλωση εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας και σκοπός είναι να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι από την αστυνομία. Είναι σωστό και καλώς θα κάνουν και να πάρουν το δίπλωμα όταν καπνίζουν και έχουν μωρό στο αυτοκίνητο μέσα. Αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα και πρόστιμο 1.500 ευρώ, προβλέπει η νέα εγκύκλιος που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας για τους οδηγούς που καπνίζουν μέσα στο αυτοκίνητό τους, ενώ επιβαίνουν σε αυτό παιδιά κάτω των 12 ετών. Πιστεύω ότι τα παιδάκια δεν πρέπει να δέχονται το καπνό και πρέπει οπωσδήποτε η αστυνομία και η δημοτική και η αστυνομία η κανονική να γίνει πιο και να γράφει όσους είναι παραβάτες στο κάπνισμα. Κανονικά απαγορεύεται. Αν όμως αυτό γίνεται, θα έπρεπε να υποβληθούν όχι μόνο πρόστιμα, αλλά για μένα να αφαιρείται και η επιμέλεια. Ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός καλεί την αστυνομία, την τοπική αυτοδιοίκηση και επιθεωρητές υγείας να ξεκινήσουν εντατικούς ελέγχους και να εφαρμόσουν με προσοχή και αυστηρότητα την νομοθεσία.
Πολύ σωστό, πολύ λογικό. Εμείς δεν το εφαρμόζουμε αυτό στο αυτοκίνητό μας. Είναι το πιο σωστό, δεν έχω να πω να φέρω κάποια. Δεν φτάσει τίποτα το παιδάκι να εισπνέει. Είναι μεγάλο λάθος, βρωμάει το αυτοκίνητο, δεν είναι υγιεινό, όλα αυτά τέλος πάντων. Όλοι μας καπνίζουμε λίγο πολύ, αλλά δεν μας θέει ούτε το παιδάκι, ούτε ο συνάδελφός που είναι δίπλα μας, ούτε ο συμπολίτης μας να το εισπνέει. Είναι κακό, γιατί τα πνευμόνια του παιδιού δεν φταίνε σε τίποτα. Είναι λάθος να καπνίζουμε. Εγώ είμαι καπνίστρια. Αλλά μπροστά στο παιδί, όχι. Καλά. Στο αυτοκίνητο σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Ειδικά στο εξωτερικό απαγορεύεται αυτό. Είναι ένα λάθος που κάνουν οι γονείς εδώ στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό πρόστιμο, χώρια ότι έχουν φυλάκιση, αλλά κάνουν κακό στο πνευμόνι του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα για παράβαση της απαγόρευσης καπνίσματος στα αυτοκίνητα όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500 ευρώ στον επιβαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο ποσό των 3.000 ευρώ αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης. Στους οδηγούς επιβάλλεται επιπλέον αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για διάστημα ενός μήνα για κάθε παράβαση, έστω και αν δεν διέπρεξαν οι ίδιοι την παράβαση, αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο. Ανάβει το πράσινο φως και ξεκινούν οι εργασίες για την ανέγερση του αστυνομικού μεγάρου. Η Ελένη Παρασκευοπούλου έχει όλες τις πληροφορίες. Είχαμε μία σύσκεψη, Ελένη, σήμερα, ναι, για το θέμα αυτό. Είχαμε μία σύσκεψη στην Πάτρα και συγκεκριμένα στο Δημαρχείο, όπου εκεί βρέθηκαν τόσο αξιωματικοί της τοπικής Ελλάς, αλλά και εκπρόσωποι από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Πρόκειται για το ζήτημα, λοιπόν, της ανέγερσης νέου αστυνομικού μεγάρου. Να θυμίσουμε ότι είναι ένα αίτημα πολλών ετών. Το παλεύουν, θα λέγαμε, για πάρα πολλά χρόνια και κατόπιν της πρόσφατης υποβολής του σχετικού από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προς το Δήμο Πατρέων, είχαμε την συγκεκριμένη σύσκεψη στην Πάτρα, ανώτερη αξιωματική της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπρόσωποι της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, αξιωματικοί, όπως είπα, από την Αθήνα, από το Αρχηγείο, ο Δήμαρχος Πατρέων, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, αλλά και πολιτικοί, μηχανικοί και από τις δύο πλευρές, συζήτησαν τεχνικά ζητήματα που έχουν προκύψει κατόπιν, όπως είπα, της υποβολής του σχετικού φακέλου. Και ξεπεράστηκαν τα εμπόδια σήμερα. Πώς θα ξεπεραστούν ακριβώς. Αυτό που έχουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό, καταρχήν να υπενθυμίσω ότι ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται σε έκταση περίπου 4-4,5 στρεμάτων στη συμβολή της μικρής περιμετρικής με την οδό Αγίας, με την οδό Αγίας Σοφίας, και εκ μέρους του Δήμου, αυτό που είναι το πιο σημαντικό, υπάρχει διαβεβαίωση ότι θα επικυριοποιηθούν σημεία που κρίθηκαν ότι απαραίτητα από τους πολιτικούς μηχανικούς, καθότι αυτοί είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι για να υποδείξουν, και θα συζητηθούν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ως το Μάρτιο, ενώ υπήρξε η δέσμευση από τον Δήμο για την άμεση εκκίνηση των εργασιών διαμόρφωσης της συγκεκριμένης έκτασης που έχει ήδη παραχωρηθεί με τη μορφή δωρεάς. Πάγιο αίτημα, καθώς πραγματικά είναι πρόβλημα κάποιες φορές η λειτουργία του αστυνομικού μεγάρου στο κέντρο της πόλης, στην οδό Ερμού. Είναι και για, για τους ίδιους τους αστυνομικούς, είναι και για τους πολίτες. Έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση αρκετές ώρες της ημέρας. Μπλοκάρουν, να πούμε έτσι, τα πάντα στο συγκεκριμένο σημείο. Οπότε είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει, να υλοποιηθεί έστω και αργά μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Στο αστυνομικό περιπορτάζ παραμένουμε, Ελένη, και πάμε στην Ηλία, όπου εκεί έχουμε λαθρέο καπνό με άρωμα γυναίκας. Τι ακριβώς συμβαίνει? Μία 56χρονη, λοιπόν, στα χέρια των αστυνομικών στην περιοχή Μυρσίνη Ηλίας, από τους αστυνομικούς τμήματος Ήλιδας, είχαν τις πληροφορίες στη διάθεσή τους. Παρακολουθούσαν αρκετό καιρό τα βήματα της 56χρονης και τις ενέργειες. Τελικά κατάφεραν να κάνουν έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού και να εντοπίσουν συγκεκριμένα 24 ανισοβαρές συσκευασίες λαθρέου καπνού συνολικού βάρους 22 κιλών. Αρκετά μεγάλη ποσότητα. Μεγάλη ποσότητα. Η 56χρονη θα περάσει την πόρτα του εισαγγελέα. Ψηφίστηκε τελικά από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το νέο μοντέλο αξιοποίησης των δραστηριοτήτων και υποδομών σε 10 περιφερειακά λιμάνια της χώρας, μεταξύ αυτών και του λιμάνιου της Πάτρας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν της Ένωσης Κεντρών, που δήλωσε παρόν. Απαντώντας ο κ. Κουβέλης στην κριτική της αντιπολίτευσης, η οποία αμφισβήτησε το συγκεκριμένο μοντέλο, είπε
ότι αυτό ισχύει στο 80% και πλέον σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είτε κατά την άποψή μας σε ορθή κατεύθυνση για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτα, γιατί υιοθετεί την επικρατούσα ευρωπαϊκή εμπειρία και πρακτική, όπως αυτή εφαρμόζεται στα περισσότερα ευρωπαϊκά λιμάνια. Δεύτερον, γιατί μα δίνει τη δυνατότητα να παραμείνουν τα λιμάνια υπό δημόσιο έλεγχο, μιας και δεν πάμε σε ολικές παραχωρήσεις, αλλά σε παραχωρήσεις επιμέρους δραστηριοτήτων και στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος. Και τρίτον, γιατί βάζει ένα σαφές, κατά αρκετά σαφές θα έλεγα, πλαίσιο για το πώς θα γίνουν αυτές οι παραχωρήσεις. Θα γίνουν αφού υπάρξει προηγουμένως αξιολόγηση και μελέτη όλων των δραστηριοτήτων του κάθε ενός από τα λιμάνια τα οποία αφορά, και αφού υπάρχει αυτή η αξιολόγηση και φανεί ποιες δραστηριότητες δεν αποδίδουν ή μπορούν με βάση κάποια κεφάλαια ιδιωτών επενδυτών να αποδώσουν περισσότερο, εκεί αυτές οι δραστηριότητες θα, το ΤΑΙΠΕΔ που θα έχει αυτή την αρμοδιότητα με βάση επίσης τις διατάξεις του νόμου, θα προκηρύξει διαγωνιστική διαδικασία ανοιχτή, έτσι ώστε να αναδειχθεί ο προτιμόμενος επενδυτής. Αυτό διασφαλίζει όρους διαφάνειας και υπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος. Από αυτές τις παραχωρήσεις θα συμφωνηθεί με τη διαδικασία που σας περιέγραψα περίπου ένα αρχικό τίμημα και επιπλέον θα υπάρχει και ένα αντισταθμιστικό όφελος μέχρι 5% εάν για κάποια λιμάνια και από κάποιες δραστηριότητες από τις αναλογιστικές μελέτες προκύψει ότι κινδυνεύει βιωσιμότητά τους, θα μπορεί αυτό το ποσοστό να είναι και ακόμα μεγαλύτερο, αλλά εκεί το ορίζει ο νόμος στο 5% περίπου, με κοινή απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Ναυτιλίας πριν τη διαγωνιστική διαδικασία. Αυτό λοιπόν το αντισταθμιστικό όφελος που θα είναι περίπου 5% επί του κύκλου εργασιών της δραστηριότητας που θα παραχωρηθεί, θα δίδεται στον οργανισμό λιμένα για να αναπτύξει τις υπόλοιπες δραστηριότητες του. Το νέο βιβλίο του πολιτικού και συγγραφέα Μίμη Ανδρουλάκη παρουσιάζεται στην Πάτρα, τίτλος «Νύχτα με πέντε φεγγάρια». Ποιο είναι το στίγμα του νέου βιβλίου αμέσως τώρα από τον ίδιο τον συγγραφέα, καθώς έχουμε τον κύριο Ανδρουλάκη μαζί μας. Καλησπέρα σας κύριε Ανδρουλάκη. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε για μια φορά ακόμη στην Πάτρα. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Καλησπέρα. «Νύχτα με πέντε φεγγάρια». Ποιο είναι το στίγμα, κύριε Ανδρουλάκη? Το στίγμα θα το ανακαλύψει ο αναγνώστης μόνος του. Σίγουρα. Δεν πρέπει να το βάλω με το κουτάλι στο στόμα. Σίγουρα. Ναι, θα σε έλεγα, ας το πούμε με μια περιληπτικά, ότι εγώ θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος είναι ένα σύνολο από ιστορίες. Η ζωή μας είναι ιστορίες, ιστορίες, ιστορίες. Επιλέγω όμως σαν συγγραφέας αυτές που έχουν μια πυκνότητα νοήματος, που μας οδηγούν στη βαθύτερη αλήθεια της ανθρώπινης κατάστασης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με οδηγούν στο μυστικό κόσμο των γυναικών, στα ένοχα μυστικά, στα τραύματα, στα ξεσπάσματά τους, στα δημιουργικά. Είναι λοιπόν ένα βιβλίο με πρωταγωνίστρες γυναίκες. Αυτό είναι το βιβλίο. Συμβαίνει, αυτή που κυριαρχεί στο βιβλίο καταρχήν είναι μια γυναίκα σύγχρονη, σαν εσάς ας πούμε, η οποία ένα πρωί ρίχνει το χαρτί της ας πούμε, χωρίς το σύζυγό της, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο εμφανίζεται ανάξιος απέναντί της, και ξεκινά με μια συγχορδία συμμαθητριών της ένα αυτοδημιούργητο επιχειρηματικό και ερωτικό κύκλο στη Χαλκιδική. Δηλαδή εκμεταλλεύονται βίλες χρεοκοπημένων βιομηχάνων της Θεσσαλονίκης, τις μεταμορφώνουν σε βιοκλιματικές και προσφέρουν πλήρες υπηρεσίες τουριστικές σε Ρώσους ολιγάρχες, Γερμανούς βιομήχανους κλπ. Με πολύ μεγάλη επιχειρηματική επιτυχία. Ταυτόχρονα κάνουν μια περίεργη επιλογή στο ερωτικό πεδίο. Κάνουν ερωτικές φιλίες, δίχως δεσμεύσεις, δίχως υποχρεώσεις, δίχως υποσχέσεις, με επιφανείς εραστές, αλλά μακρινούς.
Δηλαδή, για να καταλάβετε, αφού οι ηρωίδες μου είναι στη Χαλκιδική, οι εραστές τους πρέπει να είναι από Αθήνα και κάτω. Δηλαδή, πάνω από 300-400 χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Με επιφανή πρόσωπα που διακρίνονται είτε στην καρδιοχειρουργική, είτε στη μουσική, είτε στο σινεμά, είτε είναι συγγραφείς, ή ακόμα και πολιτικοί νέου τύπου, ας πούμε, που γοήτευσαν αυτές οι ηρωίδες μου που για ένα φεγγάρι ήταν βαρουφίτσες. Τη λέξη βαρουφίτσες θέλω να υπογραμμίσω, ναι, την άκουσα πρώτη φορά στην Πάτρα, όταν ήρθα και παρουσίαζα ένα βιβλίο το 2014, όχι, το 2015, στα αρχή του 2015, παρουσίασα το βιβλίο μου Αλέγκρα, έντονο πατρινό πάλι, αλλά ήταν εμφύλιο στο 21 κλπ. Εμφανίζεται μια ομάδα πατρινών γυναικών, οι οποίες μου λένε, οι βαρουφίτσες σου σε χαιρετούν. Βαρουφίτσες συνάντησα και στη Χαλκιδική, είναι αυτές οι γυναίκες, οι σπάνιες γυναίκες, οι οποίες επενδύουν σε άτομα επιφάνη, τα οποία όμως διαψεύδουν τις προσδοκίες τους. Σε τέτοιο σημείο που η Λίνα, η πρωταγωνίστρια, ας πούμε, η κύρια πρωταγωνίστρια, να πει, μα επιτέλους, δεν υπάρχει ένας άντρας με κάποια γενναιότητα και λίγη ποίηση μέσα του. Αυτό λέει. Αυτό το ερώτημα θέτει. Αυτό το ερώτημα θέτει, αλλά προσέξτε, δεν θα έγραφα ποτέ αυτό το βιβλίο εάν δεν ήμουν ίσως ο μοναδικός εν ζωή γνώστης της Οδύσσειας της προγιαγιάς της, της μιας συγκλονιστικής τουρκόφωνης πόντιας με το όνομα Ρουμελίνα, δηλαδή και Ρωμιά και Ελληνίδα, ενώ είναι τουρκόφωνη, η οποία ξεκινά από τις Ποντιακές Άλπεις, ζει μια μαρτυρική, ένα μαρτυρικό πέρασμα από τη Μαύρη Θάλασσα με το πλοίο του θανάτου, ακυβέρνητο, πνίγει τον κοντραμπατζή που πήγαινε να τις βιάσει, καταλήγει με τα πολλά, βασανιζόμενη καταλήγει στη Χαλκιδική, όπου δημιουργεί τον πρώτο γυναικείο συνεταιρισμό στην ιστορία, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάντως ένα μεγάλο αγρόκτημα. Ναι. Πάντως, κύριε Ανδρουλάκη, κάθε σας πόνημα, λογοτεχνικό πόνημα, προκειμένου και αυτό το μυθιστόρημα, δεν θα μπορούσε να μην είναι πολυσχηδές. Ένα μυθιστόρημα που έχει αναγωγές, απολήξεις, αλλά και συμβολισμούς ό,τι αφορά την ιστορία, τη φιλοσοφία, την ποίηση, τις τέχνες, ακόμα και την ψυχανάλυση. Αναφερθήκατε πριν στη βασική ηρωίδα, τη Λίνα, η οποία αναφώνησε κάποια στιγμή αν τελικά υπάρχει κάποιος άντρας με γενναιότητα και καλοσύνη. Τελικά είναι η Λίνα αυτή που το λέει για κάποιον εραστή ή αναγάγεται τη Λίνα στην Ελλάδα που αναζητά κάποιον ουσιαστικό ηγέτη για την ίδια και τη μοίρα της? Ναι, ουσιαστικά ίσως. Λέτε κάτι πολύ σημαντικό που εγώ δεν θα ήθελα να το διατυπώσω, αφήνω τον αναγνώστη. Πράγματι, αυτή η σπαραχτική κραυγή να είναι μια προσδοκία Ελλήνων σήμερα, έπειτα από τόσες διαψεύσεις. Και όπως ξέρετε, οι ιστορίες του βιβλίου μου θέτουν με το δικό τους απροσδόκητο τρόπο το κρίσιμο, το κέριο μοτίβο, για να απαντήσω στην κυρία που λέει ποιο είναι το στίγμα, εάν είναι μάταιη ή όχι μια ζωή φιλτραρισμένη από τόσες διαψεύσεις, ματαιωμένες ελπίδες και προδοσίες. Είναι μάταιη, κύριε Ανδρουλάκη. Αυτό πάλι ο αναγνώστης θα το δει. Δυνατό. Ναι, δηλαδή είναι διαψεύσεις, προσέξτε από πού μπορεί να είναι διαψεύσεις. Από τον ίδιο τον εαυτό μας. Η ηρωίδα μας, που η Λίνα, στα 19 της βιώνει μια αποπλάνηση από συγγενικό πρόσωπο στο οποίο μπορούσε να αντιδράσει, δεν αντέδρασε. Όχι στα 19, στα 18 ας πούμε. Δεν από τον ίδιο τον εαυτό της μια απογοήτηση. Παρότι είναι συγκλονιστική, που αυτό κατέστρεψε τη ζωή της, άλλαξε όλη τη ζωή της, διότι αυτή ήταν η πρώτη μαθήτρια, πήγαινε για γιατρός και δεν σπούδασε τελικά. Και γι' αυτό αργότερα από μια κατίνα που θα έλεγε κανείς, έγινε μια αυτοδημιούργητη επιχειρηματία με πολύ μεγάλη επιτυχία. Διαψεύσε από τον σύζυγό της. Διέψευσε τις προσδοκίες ο σύζυγός της. Διαψεύσεις από τους εραστές της, τους επιφανείς. Τα μεγάλα ονόματα, θα δείτε μέσα, είναι συγκλονιστικές αυτές οι διαψεύσεις. Ή όπως ο καθένας από εμάς ζει διαψεύσεις ανάλογες στη ζωή του, διότι γράφουμε ιστορίες οι οποίες δανειζόμαστε από τις ιστορίες τα βιώματα άλλων για να πλουτίσουμε τη δική μας ζωή, για να τα συγκρίνουμε τη δική μας ζωή. Όπως έχουμε διαψεύσεις από ιδεολογίες, από κόμματα, από ουτοπίες. Το βιβλίο μου στο τέλος αφορά και τις ίδιες ουτοπίες, δηλαδή τις μεγάλες προσδοκίες. Περιγράφεται το σήμερα, κύριε Ανδρουλάκη. Ναι, το βιβλίο μου, προσέξτε, είναι. Και είναι στα χρόνια της κρίσης, Ναι, είναι στα χρόνια της κρίσης. Μάλιστα, ένας πρωταγωνιστής, ο Μάνος, ένας εκ των εραστών, ο πρώτος της Λίνας, της σύγχρονης ηρωίδας μου, μου λέει εμένα ως αφηγητή, είναι πραγματικό συμβάν, μου λέει, να ξέρεις, λέει, δεν με άγγιξε η χρεοκοπία της Ελλάδας. Αυτή τη χαμένη δεκαετία, δηλαδή 2008-2018,
αυτή τη χαμένη δεκαετία έκανα έρωτα, ζούσα μια μεγάλη σχέση, μια έντονη σχέση, λέει ο πρωταγωνιστής μου. Και αυτό ζει ανάλογες διαψεύσεις. Ενώ είναι βιβλίο με γυναίκες, πολλές γυναίκες, ταυτόχρονα βέβαια έχουμε και ξεχωριστούς άντρες, έτσι. Αλλά οι γυναίκες είναι αυτές που αγρυπνούν. Mm-hmm. Οι γυναίκες είναι αυτές που υπερέχουν σε αυτό το βιβλίο. Το φέρνει. Πάντως... Θα δείτε, δεν τη Ρουμέλη. Mm-hmm. Είναι ένα ξεπέραστο γυναικείο mm-hmm. πρότυπο που δεν θα το δείτε ούτε στο θέατρο ή στη λογοτεχνία. Είναι μια ξεχωριστή περίπτωση που σας είπα έτυχε εγώ να τη γνωρίσω από παιδί αυτή την ιστορία, mm-hmm. να τη μάθω από τον αδελφό της γιαγιάς μου, ο οποίος είναι ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός που πήγε στη Θεσσαλονίκη το 12, μετά στρατηγός βέβαια και. Μετά την ποντιακή γενοκτονία και τη μικρασιατική καταστροφή, τη βρήκε αυτή στο στρατιωτικό νοσοκομείο Αλατίνη στη Θεσσαλονίκη, που είναι η Αλατίνη και ήταν το στρατιωτικό νοσοκομείο του ελληνικού του στρατού μας, ας πούμε, να αναζητά το σύζυγό της. Ένα, ας το πούμε έτσι, αητό των ποντιακών Άλπιων, ο οποίος απεδείχθη δίγαμος και τελικά προδότης. Πάντως, κύριε Ανδρουλάκη, και αυτό το μύθιστόρημά σας διατρέχει μεγάλες κρίσιμες ιστορικές περιόδους της πατρίδος μας. Αναφερθήκατε στην ποντιακή γενοκτονία, αναφερθήκατε στη μικρασιατική καταστροφή, έστω και ακροθυγώς τώρα με την ιστόρησή σας. Αναφέρεστε όμως και στους αγώνες για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Αγώνες που κατακτήθηκαν και στο διπλωματικό αλλά και στο πολεμικό πεδίο. Ρωτάω τώρα, αυτοί οι αγώνες προδόθηκαν με την τελευταία συμφωνία για τη Μακεδονία? Δηλαδή αυτό δεν περιλαμβάνεται. Ο αναγνώστης πρέπει να το διαβάσει, να το βιώσει αυτό. Δηλαδή οι ηρωίδες μου κατά κάποιο τρόπο μου απαγορεύουν να επικαιρεοποιώ σε αυτό. Άλλο εγώ σαν πολιτικό πρόσωπο που πάντα είμαι, δεν μπορώ να το αποποιηθώ αυτό. Ας πούμε, μπορώ να έχω τις δικές μου απόψεις. Λοιπόν, προσέξτε τι γίνεται εδώ. Η Οδύσσια της Ρουμελίνας, της πόντιας αυτής της τουρκόφωνης γυναίκας, η οποία κάνει ένα μεγάλο αγώνα μέχρι να φτάσει στη Μακεδονία και να ιδρύσει αυτό το γυναικείο συνεταιρισμό. Και η Οδύσσια των αδελφών της, ο ένας αδελφός είναι στο Βατούμ και τελικά φούρναρε στο Βατούμ της Γεωργίας. Μέσα από όλη την περίοδο, η Οκτωβριανή Επανάσταση, φύγαν οι Έλληνες από εκεί, καταλήγει στη Φλόρινα. Τους έστειλε η κυβέρνηση Αλέξανδρου Παπαναστασίου με στρατηγό ενόμου τάξης τότε τον Θεόδωρο Πάγκαλο για να αραιώσει το, ας πούμε, το ελληνικό σλαβο-μακεδονικό στοιχείο εκεί, να μην υπάρχει, ξέρετε, οι Σλάβοι έχουν αυτό που λέμε την ευρεία πατριά, τη Ζατρούγκα, δεν ξέρω αν το έχετε ακουστά, έτσι. Είναι ένα υπόλοιμα φεουδαρχικό, φεουδαλικό υπόλοιμα κλειστής κοινότητας, σλαβόφωνης, και ήθελε να το σπάσει αυτό, και ο Ελευθέριος Βενιζέλος το έκανε αυτό και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Λοιπόν, και πάει ο αδερφός εκεί. Ένας άλλος αδερφός καταλήγει μια μεγάλη Οδύσσια στο Ροστόφ, στο Σότσι, στις Καυκασιανές Άλπεις τώρα, έτσι. Ποντιοκαυκάσιοι Έλληνες, να δείτε στην κορυφή, βρήκα εγώ, στην κορυφή του Καυκάσου, στο χωριό των Αιωνόβιων, τον αδερφό της Λίνας, το Ισρουμελίνας, ας το πούμε έτσι. Όλα αυτοί καταλήγουν στο τέλος στην ελληνική Μακεδονία. Δηλαδή εδώ βλέπετε η Οδύσσια του ποντιακού και του μικρασιατικού ελληνισμού, η τραγωδία του, ας πούμε, ελληνοποιεί τελικά τη Μακεδονία. Προηγήθηκαν βέβαια εκεί οι δύο Βαλκανικοί πολέμους. Η μεγάλη στιγμή που έχω στο βιβλίο, διότι ένας Γάλλος σκηνοθέτης, ο Τωμά, που παίζει, είναι στο βιβλίο μέσα, βρήκε στα αρχεία του Γαλλικού στρατού τη στιγμή που αποβιβάζεται στη Θεσσαλονίκη η ημεραρχία Κρήτης. Το Μάιο του 17. Είναι η στιγμή που κρίνεται ο πόλεμος, ο παγκόσμιος πόλεμος στην Ανατολική Ευρώπη. Δηλαδή στα Βαλκάνια, ας πούμε, στη δική μας περιοχή, Τουρκία κλπ. Και ξέρω εγώ. Εάν ο Βενιζέλος δεν έκανε την επανάσταση της Αμίνης, την κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης, η Τριανδρία δηλαδή, Βενιζέλος, Κουντουριώτης, Δάγκλης, και δεν έκανε επιστράτευση και δεν τοποθετούσε την Ελλάδα στο πλευρό των Αγγλογάλλων και των Ρώσων, στην αρχή μετά βέβαια οι Ρώσοι άλλαξαν, έκαναν συμφωνία ως Μπολσεβίκη με τους Γερμανούς στο Μπρέστ-Λιτόσκ, δεν θα είχαμε ελληνική τη Μακεδονία. Τίποτα λοιπόν μη θεωρείται δεδομένο. Πάντως εσείς καταπιάνεστε και με έναν μεγάλο πολιτικό αντίπαλο του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα και που μάλλον είναι υποτιμημένος ή παρεξηγημένος, αν θέλετε, από την ελληνική ιστορία. Αναφέρομαι στον Δημήτριο Γούναρη, ο οποίος μαζί με τον Ανδρέα Μιχαλακόπουλο ήταν δύο επιφανή τέκνα της πατριακής γης στο που μεγαλούργησαν στον πολιτικό στίβο. Σας έχω πει και στο παρελθόν ότι έχω διαβάσει την Πελοπόννησο των αρχών του αιώνα και τον Νεολόγο, την εφημερίδα, με τις αγορεύσεις, τις μεγάλες αγορεύσεις του Δημητρίου Γούναρη
και του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου. Την τραγωδία του Γκούναρη την ξέρετε όλοι. Αλλά υποτιμημένος είναι ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος. Μιλάτε πλέον με έναν άνθρωπο που θεωρεί πολύ σημαντικό πολιτικό, πρότυπο πολιτικού, τον Ανδρέα Μιχαλακόπουλο, δίπλα στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Και όταν εμείς οι αλαζόνες της Νέας Ελλάδος, Κρήτες ή Μακεδόνες, μιλάμε για την Παλαιά Ελλάδα, πάντα υπενθυμίζω ότι δίπλα στον Ελευθέριο Βενιζέλο και ιδιαίτερα στο μακεδονικό ζήτημα βρέθηκαν δύο μεγάλοι πολιτικοί. Ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος και ο Δημητρακόπουλος, γείτονά σας εδώ, ο Δημητρακόπουλος, επίσης μεγάλος πολιτικός του Βενιζέλου. Αλλά ιδιαίτερα ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος με απασχολεί χρόνια και θα αποτίσω φόρο τιμή στο επόμενό μου σύγγραμμα, διότι το έφεραν οι περιστάσεις να είναι μια ηρωίδα μου από αυτή τη μεγάλη οικογένεια. Μάλιστα. Το δημιούργητος δικηγόρος έκανε ένα καλό γάμο με τον Κατσίμπαλη. Αν έχετε ακουστά την οικογένεια Κατσίμπαλη, Σεφέρη κλπ. Τα ξέρετε αυτά, έτσι δεν είναι? Κύριε Ανδρουλάκη, να έρθουμε όμως, θέλω να έρθουμε στο παρόν. Και επειδή μιλάμε για διαψεύσεις, πώς σχολιάζετε την προσπάθεια που έγινε για την συγκρότηση του κεντροαριστερού πόλου? Εντάξει, και αυτό δεν περιλαμβάνεται. Όλα κρίνονται βέβαια εκ του αποτελέσματος, αλλά θέλω και το δικό σας σχόλιο. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι οριμάζουν οι συνθήκες και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα για μια υπέρβαση αυτών των σχημάτων που κληρονομήσαμε από το παρελθόν. Ας πούμε, δεν νομίζω ότι η απάντηση στο πολιτικό πρόβλημα της Ελλάδας σήμερα και κυρίως το αναπτυξιακό, ας πούμε, το μεγάλο και της Ευρώπης, δεν είναι ούτε να επιστρέψουμε, ας πούμε, στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή μέσω του ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα ΣΥΡΙΖΑϊκό ΠΑΣΟΚ, ούτε, ας το πούμε έτσι, σε μια παλαιά αριστερά. Ας πούμε, new left που λέτε εσείς οι Εγγλέζοι, δύο φορές νέα. Δηλαδή χρειάζεται κάτι καινούριο, ένα νέο πολιτικό υποκείμενο. Εγώ πριν 30 χρόνια έγραψα ένα βιβλίο, το Μετά, με το οποίο διαγράφηκα. Γι' αυτό διαγράφει, αν και ήμουν πρωταγωνιστής στην ίδρυση του συνασπισμού κλπ. Διαγράφει. Υπήρξαν συμφέροντα που το επέβαλαν αυτό κλπ. Εμένω στην κεντρική ιδέα του Μετά, μια ανασύνθεση αυτού του πολιτικού χώρου με προοπτική κλπ. Τώρα είναι φυσικό τα κόμματα και το Κινάλ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι, ας πούμε, ένας πόλος ισχυρός, να επιδιώκουν εκλογικές συσπηρώσεις. Αυτό είναι κάτι θεμητό, αλλά εμένα με ενδιαφέρει η προοπτική. Η προοπτική ενός νέου πολιτικού υποκειμένου στην Ελλάδα. Δεν πρέπει δε οι τακτικές κινήσεις του σήμερα να υπονομεύσουν την προοπτική του αύριο. Βλέπετε λοιπόν επιφυλακτικό, όχι όμως σιωπηλό. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια αναγέννηση ακόμα και των παλαιών ουτοπιών. Έχουμε νέες ανισότητες, βαδίζουμε σε μια κοινωνία ρομποτοποίησης, μεγάλης ανεργίας κλπ. Είχαμε ωστόσο διάψευση του μύθου της αριστεράς. Θα σας πω κάτι. Πάντα λέει ο Μάρξ, θα σας πω τώρα πολύ μαρξιστικά. Ο Μάρξ λέει, όταν οι δογματικοί ανέβουν στην εξουσία, παντού και πάντοτε κάνουν το εντελώς αντίθετο από ό,τι πρεσβεύει το δόγμα τους. Είτε για το καλύτερο, είτε για το χειρότερο. Δηλαδή, όταν δε το δόγμα... Αυτό συνέβη και στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, ναι, εν μέρη συμβαίνει, πάντα συμβαίνει αυτό. Και στην Ελλάδα. Αυτό το είπε ο Μάρξ από ποια εμπειρία. Ξέρετε ότι οι αναρχικοί υποτίθεται ότι είναι αντιεξουσιαστές, έτσι δεν είναι, έτσι δεν λένε? Πάρτε τους αναρχικούς, βάλτε τους ένα κόκκινο περιβραχιόνιο και κάντε τους εξουσία. Θα γίνει χειρότερη χωροφύλακα σε ένα βράδυ μέσα. Αυτό σκέφτηκε ο Μάρξ να το πει αυτό. Όταν η ουτοπίες ή ένα δόγμα συγκρούεται με την πραγματικότητα, το κενό που δημιουργείται είναι τρομακτικό. Ποιος θα το καλύψει το κενό αυτό? Ας πούμε, μία απάντηση, ας πούμε, κουκουέ, αλλά κουκουέ, έντιμη απάντηση, αλλά είναι υπερχαράκωση. Δηλαδή το σύνδρομο του σκατζόχυρου που λέω. Δηλαδή αμυνόμεθα βγάζουμε αγκάθια για να επιζήσουμε, ας πούμε. Κύριε Ανδρουλάκη, πάντα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας. Θα σας τελειώσω τώρα. Αλλά μία απάντηση ολοκληρώστε, είναι... ολοκληρώστε πολύ σύντομα. Τελειώνω. Λοιπόν, μία απάντηση είναι τύπου κουκουέ. Μία άλλη απάντηση είναι να καλύψει αυτό το κενό με τον κινησμό της εξουσίας, με ένα αντίστακτο κομφορμισμό για να κρατήσεις στα πόδια σου την μπάλα, ας πούμε, το παίγνιο της εξουσίας. Μία άλλη που εγώ συστήνω, το κενό να το καλύψει με μια νέα πολιτική και ιδεολογική σύνθεση, και γι' αυτό θα ήθελα να εργαστώ από ένα μεγαλύτερο βάθος. Δηλαδή, βλέπετε, δεν σας απαντώ πάνω στην τρέχουσα επικαιρότητα, αλλά με ενδιαφέρει να δω τα πράγματα λίγο βαθύτερα. Δηλαδή, μην βλέπω μόνο τις φουσκάλες που βγαίνουν στον Πατριακό και λέμε για να βγαίνει μεθάνιο στον Πατραϊκό, κάτι υπάρχει πετρέλαιο. Με ενδιαφέρει να κάνω τη γεώτρηση. Καταλάβετε, να πάω βαθύτερα. Μάλιστα.
Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστήσουμε και όσον αφορά για το βιβλίο «Νύχτα με νέα φεγγάρια». Με πέντε γυναίκες. Η συνέχεια λοιπόν στις σελίδες του βιβλίου σας. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, μια σύντομη διακοπή και θα επανέλθουμε. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, και να πάμε τώρα στο καρναβάλι. Καρναβάλι της Πάτρας και στην τελική ευθεία μπαίνει η Αχαϊκή Πρωτεύουσα και οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται είναι αρκετές. Βέβαια, ο καιρός πολλές φορές ανατρέπει τα σχέδια, όπως αυτό το Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο, που η Καρναβαλούπολη θα μεταφερθεί στο Παπελοποννησιακό στάδιο. Εκδηλώσεις προγραμματίζονται και για την Τσικνοπέμπτη, ενώ σε καρναβαλικούς ρυθμούς μπαίνουν και οι συνοικίες. Στην τελική ευθεία οι εκδηλώσεις για το καρναβάλι, ο Δήμαρχος Πατρέων εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία των εκδηλώσεων, τονίζοντας πως φέτος στο επίκεντρο θα βρίσκονται και οι συνοικίες. Αυτό το οποίο ήταν έτοιμα από τις γειτονιές, να πάει το καρναβάλι στις γειτονιές, υλοποιείται και αυξάνεται συνεχώς όλα αυτά τα χρόνια και φέτος είχαμε πολύ μεγάλη επιτυχία, και αυτό το οποίο λέμε ότι οι γειτονιές δεν θα πρέπει να είναι ησυχαστήρια, αλλά θα πρέπει να έχουν ζωή, επιτυχάνεται και με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να πούμε ότι στις καρναβαλικές εκδηλώσεις θα συμμετέχει και η δημοτική μουσική. Έχουν πάρθει μέτρα ώστε να μπορεί να βοηθήσει όλη αυτή την περίοδο με εκδηλώσεις στις γειτονιές. Και παράλληλα να πούμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία και με το σχήμα αυτό των Κινέζων, με το δράκο που θα έρθουν στην πόλη μας, ανοίγουμε και αυτούς τους δρόμους για να μπορούμε να έχουμε και επαφή με άλλες χώρες, αλλά ταυτόχρονα να γνωρίζει και η πόλη μας ήθη, έθιμα. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων συνεχίζεται με τις Καρναβαλουπόλεις που αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω καιρού θα στεγαστούν στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ακολουθεί αμέσως μετά η Τσικνοπέμπτη. Την Τσικνοπέμπτη 28 Φλεβάρι έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι καλεσμένα 5 συγκροτήματα χάλκινα από τις πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Να μην γίνομαι κουραστικός και σας αναφέρω μία-μία, αλλά θα εμφανιστούν σε γειτονιές, στην Αγία Κατερίνη προσφυγικά, σε εργατικές κατοικίες στη Σταραμπούρα, στα Ταμπάχανα, κατηφορίζοντας Γερμανού και καταλήγοντας πλατεία Γεωργίου, και οι άλλοι από την πλατεία Ντεμιράντε μέχρι την Αγία Σοφία. Το τελευταίο τετραήμερο θα έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι την κορύφωση του καρναβαλιού. Θα ξεκινήσουμε την 5η 7 του μήνα, 7 Μαρτίου δηλαδή, στην Αγιά, πηγαίνοντας από το 16ο σχολείο προς το πλατεία Ντεμιράντε, γιατί αυτό είναι ένα δρόμενο δρόμο. Ο δράκος της Κίνας, μιλάμε για 25 ακροβάτες. Την Παρασκευή θα είναι στην Αγιά, από τα καπί του Ψάχου θα καταλήξουμε στην πλατεία Ταραμπούρα, ναι, στα Ζαρουχλέικα, από το καπί του Ψάχου θα καταλήξουμε στις πλατείες Ταραμπούρα, εκεί, σε κάθε πλατεία και την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα υπάρχουν χορευτικά και συλλόγων τοπικών και βεβαίως θα είναι και το συγκρότημα των Κινέζων. Και παράλληλα θα υπάρχουν και τα άρματα την Παρασκευή που θα βγουν στην πλατεία Γεωργίου και το τελευταίο διήμερο όπου θα είναι 2 μεγάλες παρελάσεις. Θα καταλήξουμε με το τελετή λήξης που, όπως είναι σε όλους σας γνωστό, είναι καλεσμένο το συγκρότημα Λοκομόντο να διασκεδάσει τον κόσμο. Όπως ανέφερε ο κύριος Χρυσοβιτσάνος, η εκδήλωση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί 1η Μαρτίου με καλλιτέχνες και πληρώματα δεν θα γίνει λόγω κολλημάτων από τα πληρώματα. Υπενθυμίζεται ότι η εκδήλωση θα γινόταν για να δείξουν τη δουλειά τους τα πληρώματα, τα οποία στην έναρξη του καρναβαλιού δεν εμφανίστηκαν ποτέ λόγω βροχής. Λοιπόν, Ελένη, η Οκεανίδα μεταφέρει τις καρναβαλικές εκδηλώσεις που πρέπει να πούμε ότι ήταν αρκετές για αύριο. Λοιπόν, είναι και το Σαββατοκύριακο. Εγώ θα πω συνολικά, βέβαια, δεν θα πω αρχικά που ήταν για να μην κουράσουμε. Θα πούμε λίγο πού μεταφέρονται και πώς ακριβώς πάει το πρόγραμμα. Η κεντρική λοιπόν Καρναβαλούπολη μεταφέρεται σε στεγασμένους χώρους, όπως είπαμε, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο.
Το Baby Rally θα μεταφερθεί για το Σάββατο 2 Μαρτίου από τις 10.30 μέχρι τις 2 με αφετηρία κίνηση στα σχολεία Νίκου Ντεμπονέρα και τερματισμό στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Έχουμε λοιπόν και αλλαγή όχι μόνο χώρων αλλά και αλλαγή ημερομηνιών. Ναι, κάποιες ήταν για την Κυριακή, πάνε το Σάββατο, ελπίζοντας λίγο στον καλύτερο καιρό. Κρυμμένος Θησαυρός τώρα, η φάση της πλατείας του Κρυμμένου Θησαυρού μεταφέρεται στο ΠΕΑΚ στις 9.30. Το θέατρο Δρόμου με τίτλο «Κόβουμε τα νήματα» μεταφέρεται για το Σάββατο 2 Μαρτίου στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου μεταξύ Ρήγα Φεραίου και Αγίου Ανδρέου. Και το Λαϊκό Θέατρο Δρόμενο θα μεταφερθεί για το Σάββατο, 2 Μαρτίου επίσης, ώρα 8, στην πλατεία Γεωργίου. Και όλα αυτά βέβαια καθώς οι προβλέψεις των μετεωρολόγων δείχνουν ότι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου, όπου έχουμε και το Καρναβάλι των Μικρών, θα επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες, όπως και στις 10 Μαρτίου, που είναι η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση και η κορύφωση του πατρινού καρναβαλού. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Ναι, γιατί αλλάζουν συχνά τα μετεωρολογικά δεδομένα. Ας πούμε και τώρα μιλούσαμε για ιστορικό χιονιά και βλέπουμε ότι θα μας επηρεάζει λίγο λιγότερο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Ελένη. Καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να σε ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό Σαββατοκύριακο.